λέει, αφού μας πούλησε τα πιο πολλά προϊόντα που έχουμε πάρει από χώρα την τελευταία δεκαετία, αφού πήραμε γερμένα υποβρύχια, το ένα έγερνε πολύ, ήταν για τσουλήθρα, για παιδική χαρά, αφού υπερχρέωσε τη χώρα, αφού δημιούργησε καταστάσεις σε όλη την Ευρώπη να συζητάμε με δημοσιεύματα εκατοντάδες του γερμανικού, βρετανικού τύπου και άλλων, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα απολύτως διεφθαρμένη, ενώ αυτοί που μιζάρανε είναι τα καλά παιδιά, τα ενάρετα με τη δημοσιονομική πειθαρχία τους και τα πλεονασμάτα τους, τώρα έρχεται και αδειάζει τον κύριο Παπανδρέου ουσιαστικά. Τον αδειάζει, του λέει, α, δεν θέλεις λεφτά. Δεν έχει καθόλου κουβέντα, βγες μόνος σου στις αγορές. Οι οποίες αγορές, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε κύριε Βαλιώτη, είναι συγκεκριμένες. Είναι 17 τράπεζες, εκ των οποίων η πρώτη είναι η Deutsche Bank, και 5 ελληνικές, οι οποίες από τα 300 έχουν πάρει τα 50 δις περίπου, 40 με 50 δις έχουν. Και έρχεται τώρα, μας αδειάζει η κυρία που είμαστε οι πελάτες της, πελάτες της γερμανικής βιομηχανίας, πελάτες όλων των προϊόντων των πολυεθνικών, πελάτες αυτών που κάνουν transfer pricing, τρίγωνα τα οποία δεν μπορεί να πιάσει ο Παπακοσταντίνου εύκολα. Αυτή είναι η ιστορία. Και έρχονται τώρα με τα 300 δις, από τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την Bempei Deutsche Bank έχει 110 δις. Είναι Γάλλοι, οι οποίοι είναι εντάξει, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και είναι και Γερμανοί. Και αυτή τη στιγμή, αφού έστειλε και τον κύριο Άκερμαν, και τελειώνω, στο κοινοβούλιο να δει τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, έρχεται σήμερα παραμονές κορυφής. Πράγμα που θα δρομολογήσει άλλα δημοσιεύματα αύριο. Και του λέει, αν μπορείς να κάνεις στάση πληρωμών, κάνε και τότε θα σε βοηθήσω. Μάλιστα. Κυρία Ιβαλιώτη. Έχουμε πέσει, κύριε Χατζηνικολάου, στα νύχια της γκιώσας του Βερολίνου, κύριε Τράγκα. Κάθε πρωί το λέτε, έτσι. Η γκιώσα του Βερολίνου. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, στρούντελ, είναι πατημένο από καμιόν της Βέρμαχτ, αλλά δεν είναι... Λοιπόν, το τέταρτο ράκι που φαίνεται... Με συγχωρείτε, για στρούντελ μίλησα. Είναι πάρα πολύ ωραίο γερμανικό γλυκό. Εγώ είμαι φαν του κύριου Τράγκα και τον παρακολουθώ και κατάλαβα. Εντάξει. Νομίζω λίγο πατημένο είναι. Ο χαρακτηρισμός γκιώσα. Αφήστε να βγάλουμε κι εμείς λιγάκι, να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουμε κάνει τα χίλια λάθη. Αλλά από το σημείο του να σου λένε ότι είσαι λάθος, ότι έχεις δανειστεί πολλά, από οτιδήποτε. Και από την άλλη μεριά, αυτή η συκοφαντική δυσφήμιση, αυτό το πράγμα, να βλέπω άρθρα, ας πούμε, να λένε ότι εμείς είμαστε μια ράτσα ακάθαρτη φυλετικά. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμένα είναι γνωστές πολιτικές μου θέσεις. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το ανέχω.